Στρέψεις και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση που κάνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα με αυτό τον τίτλο, να δυναμώσει δηλαδή ο ταξικός αγώνας ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και τις οδηγίες τους για εργασιακή ζούγκλα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουν περάσει τώρα 32 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνθήκη του Μάστριχτ, ως συνέχεια βέβαια του προηγούμενου σχήματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, σαν διακρατική δηλαδή περιοριστική ένωση. Επίσης, 22 χρόνια έχουν περάσει από την ένταξη της χώρας μας στη λεγόμενη οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΟΝΕ και το ευρώ. Τα επιχειρήματα των αστικών πολιτικών κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των τότε οπορτουνιστικών σχημάτων όπως του συνασπισμού για να στηρίξουν την ένταξη της Ελλάδας στην καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όλα αυτά που λέγαν τότε για δίθεν χρυσά κουτάλια, για σύγκληση, συνοχή, ευημερία, ειρήνη, έχουν εξεμπροστιαστεί πλήρως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι ήταν, είναι και θα είναι ξένοι και αντίπαλοι με τα λαϊκά συμφέροντα και οι λαοί έχουν πλέον πολύτιμη συσσωρευμένη πείρα. Κυοφορεί μόνο φτώχεια, μιζέρια, κρίσεις, υπεριαλιστικούς πολέμους και προσφυγιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ώστε να εξυπηρετεί τα μονοπόλια της, να γιγαντώνει την κερδοφορία τους σε βάρος του εργαζόμενου λαού, όχι μόνο της κάθε χώρας, αλλά και των υπόλοιπων κρατών μελών. Για να τα στηρίζει στην αντιπαράθεσή τους με τους ανταγωνιστές τους, που σήμερα προέρχονται κυρίως από την Κίνα και την ΗΠΑ, και σε μια σειρά κλάδους που ιεραρχούν κατά περίπτωση, όπως σήμερα κάνουν με τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη ή την ψηφιακή μετάβαση. Οι λεγόμενες τέσσερις ελευθερίες, πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπέδειξε το Μάστριχτ, δηλαδή η ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και του εργατικού δυναμικού, εξυπηρετούν ακριβώς αυτό. Το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης, τη μετατροπή της σε διακρατικό εξάρτημα των μονοπωλίων με τσακισμένα δικαιώματα. Φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην εργασιακή ζούγκλα, στην οποία είναι αναγκασμένα να ζουν τα εκατομμύρια των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πυρήνας αυτής της ζούγκλας δεν είναι τίποτα διαφορετικό από την υλοποίηση των απαιτήσεων των μονοπωλίων για αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Αυτό περνάει μέσα από μια κλιμάκωση της αντεργατικής πολιτικής, από μεγάλη επίθεση του κεφαλαίου, η οποία καταγράφεται μέσα στο συνολικό αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει οικοδομηθεί. Χαρακτηρίζεται από εκτροματικούς νόμους, όπως για παράδειγμα ο νόμος Χατζηδάκη ή οι πρωτύτεροι νόμοι στην Ελλάδα, Βρούτση Αχτσιόγλου. Νόμοι που έχουν τη βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύουν στην αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, στη διευθέτησή του, αλλά και να βάλουν εμπόδια στην εργατική λαϊκή πάλη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για την οργάνωση της αντεπίθεσής του. Βεβαίως, άλλη όψη της ζούγκλας αποτελεί η ραγδαία χειροτέρευση των όρων διαβίωσης των λαϊκών οικογενειών, αιτία της οποίας είναι η θωράκιση κερδοφορίας των ομίλων που εξαϊλώνει το εισόδημα των εργαζομένων. Βασικές πλευρές αυτού του χαρακτηριστικού είναι η εκτείναξη της ακρίβειας με αιχμή την ενέργεια, τα τρόφιμα, τα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Η τεράστια αύξηση των επιτοκίων, για παράδειγμα, που έχει δημιουργήσει σήμερα μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων, που οδηγούν σε νέο γύρο μαζικών πληστηριασμών. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων, που κατοχυρώνει τα κοράκια των funds και το νέο γύρο εξώσεων, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, ακόμα και της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπλώνεται σε αυτό το έδαφος η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλεί πλέον 95 εκατομμύρια εργαζομένους. Το Νοέμβρη του 2023, σχεδόν 3 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι. Το ποσοστό ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους ξεπερνάει το 14,5%. Οι τιμές έχουν γενικά αυξηθεί κατά 11,5% και στα προϊόντα διατροφής κατά σχεδόν 18% τα τελευταία δύο χρόνια. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 30% των εργαζομένων εργάζεται με μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο. Οι ονομαστικοί μισθοί, και μιλάμε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί τυπικά να αυξήθηκαν, όμως κατάγραψαν μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά σχεδόν 4%. Ενώ και οι μισθοί στην Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, μειώθηκαν σε πραγματικό επίπεδο κατά την τελευταία πενταετία από σχεδόν 18.000 ευρώ σε σχεδόν 16.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, παραπάνω από τους μισούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση, σε 10 κράτη-μέλη απαγορεύεται ο συνδικαλισμός και με τη βούλα δηλαδή του κράτους, και σε πάνω από 15 κράτη-μέλη παραβιάζεται το δικαίωμα στην απεργία, βάζοντας απαράδεκτους όρους και περιορισμούς. Η σκληρή κρατική καταστολή και εργοδοτική τρομοκρατία χαρακτηρίζει, φίλες και φίλοι, όλα τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μακρύτερα. Ας δούμε στην Γαλλία, όπου η δήθεν προοδευτική κυβέρνηση του Μακρόν, που στήριζαν όλοι οι Μακρόν για να μην βγει δήθεν η ακροδεξιά Λεπέν, στην προσπάθειά της να σπάσει την απεργία σε κρίσιμους τομείς και κλάδους κατά τον προηγούμενο γύρο σκληρών αναμετρήσεων στη Γαλλία, επιδόθηκε σε βάρβαρη καταστολή,
αλλά και στην ίδια την Ιταλία, όπου το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο που υπάρχει έσυρε σε δίκες απεργούς λιμενεργάτες, χρεώνοντάς τους διαφυγόντα κέρδη των μεταφορικών ομίλων. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η κατάσταση και είναι συγκεκριμένα, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου πράγματος. Είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλες οι αστικές κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, ακροδεξιές, σοσιαλδημοκρατικές ή κυβερνήσεις συνεργασίας υιοθέτησαν και εφαρμόζουν στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διάφορες συγκυβερνήσεις που είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια υπηρέτησαν και υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, προωθούν αντιδραστικά μέτρα, ξυλώνουν εργατικά δικαιώματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την υπογραφή, μετά την ίδρυση της ΕΕ με την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ, το επόμενο βήμα ήταν η λεγόμενη Λευκή Βίβλος, η εξειδίκευση δηλαδή της αντεργατικής της στρατηγικής. Με τη Λευκή Βίβλο ενισχύθηκε το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο για την αγορά εργασίας, με βασικούς άξονες την κατάργηση του οκταώρου, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και την άνοδο των ωρίων συνταξιοδότησης, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών, τις απολύσεις χωρίς όρια και χωρίς αποζημιώσεις, τη συρρήκνωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και την πρόθεση του κοινωνικού εταιρισμού. Στη συνέχεια, με τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που στο όνομα της τάχα κατοχύρωσης δικαιωμάτων των εργαζομένων, προωθήθηκε η ενίσχυση της αντεργατικής επίθεσης. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Πυλώνα ήταν η διαμόρφωση και προσαρμογή ενός, μέσα σε εισαγωγικά, ελάχιστου πλαισίου κανόνων στις αγορές εργασίας κάθε κράτους μέλους και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Με γνώμονα όμως συγκεκριμένο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Γι' αυτό και βασικοί άξονες του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Πυλώνα είναι η στήριξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, που, και ανοίγω εισαγωγικά, επιτρέπουν στους εργοδότες να ανταποκρίνονται σε μεταβολές στη ζήτηση, κλείνω εισαγωγικά. Και την ενίσχυση ή δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής πολιτικής, που όμως θα διαχειρίζονται μόνο την ακραία φτώχεια και την ανεργία. Παράλληλα, αυτή η συζήτηση περί κοινωνικών δικαιωμάτων αφορά στην εξέβρεση τρόπων χρηματοδότησης, ώστε να μην επιβαρύνεται το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του για την επιδότηση των απολύτως εξαντλημένων, αλλά να καταλυστεύεται το εισόδημα των υπόλοιπων εργαζομένων για να μοιραστούν όλοι μαζί τη φτώχεια τους. Είναι καθαρό ότι η αντίληψη των κοινωνικών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή μιας κοινής αφετηρίας για τις επιχειρήσεις, δηλαδή ένας βατήρας εκτείναξης της κερδοφορίας τους. Γι' αυτό και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κείμενα και οδηγίες, όποιος κάνει τον κόπο να τα διαβάσει, θα δει ότι αποτελούν ένα ατελείωτο ευχολόγιο, το οποίο τι κάνει, κλείνει τη λέξη δικαίωμα και δικαιώματα σε όλες τις πτώσεις. Γιατί υπάρχει ήδη η ομερτά της εκμετάλλευσης, στην οποία όλοι έχουν συνενέσει. Αλλά και με το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σήμερα και το χειρότερο μνημόνιο. Γιατί έχει ως προαπαιτούμενα την υλοποίηση των όρων για τη δημιουργία του φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, δηλαδή τη φθηνή εργατική δύναμη, παραπέρα κατάργηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, περιστολή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με επίκεντρο το σχέδιο των μονοπωλίων για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη ψηφιακή μετάβαση. Όλα τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, που αναφέραμε σαν γενικές κατευθύνσεις, εξειδικεύονται σε μια σειρά οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτά στη συνέχεια να μετατραπούν σε εθνική νομοθεσία για το κάθε κράτος μέλος, με στόχο να επιτευχθεί η συρρήκνωση της τιμής της εργατικής δύναμης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ορισμένα. Η οδηγία για τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, την οποία πολυδιαφήμισαν στη χώρα μας παλιά και νέα σοσιαλδημοκρατία, που αποτελεί στην πραγματικότητα επιστέγασμα και εξοραϊσμό των τζακισμένων μισθών που έχουν διαμορφωθεί με δεκάδες αντεργατικούς νόμους. Μια οδηγία η οποία αναγνωρίζει την απαράδεκτη πρακτική του καθορισμού κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση ως εθνική παράδοση. Στην οδηγία για τη δίθεν ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στην οποία πάτησε το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη, που καθιερώνει τη δεκάωρη εργασία χωρίς πληρωμή περιοριών, η οποία συμπληρώνεται βέβαια με την οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, στόχος της οποίας είναι να γενικεύσει την εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας ως ενός από τα βασικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η εργοδοσία για να επεκτείνει τον απλήρωτο χρόνο της εργασίας, τον χρόνο δηλαδή που αντλεί υπεραξία, εξουθενώνοντας σωματικά και πνευματικά τον εργαζόμενο, απορριθμίζοντας πλήρως την οικογενειακή και προσωπική του ζωή. Αλλά και θέλουμε να σημειώσουμε την οδηγία για τους διαφανείς όρους εργασίας, την οποία επικαλέστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Εργασίας
για να διακηρύξει το μεσαιωνικό μέτρο των 2 οκτάωρων τη μέρα σε διαφορετικούς εργοδότες και να το προσδιορίσει στη συνέχεια στο ανώτατο όριο των 13 ωρών την ημέρα, όπως ορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή και την άλλη όψη, που αποτελεί άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, αυτό που πλασάρεται σήμερα σαν προοδευτικό, την τετραήμερη εργασία της 10ωρης εργάσιμης ημέρας, γιατί δεν πρόκειται να μειωθούν οι ώρες εργασίας της εβδομάδας με αυτά τα μέτρα, που υπερασπίζονται δίθεν το δικαίωμα της εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ποιος γονιός, για παράδειγμα, θα επιλέξει να δουλεύει 10 συν 2 ώρες τα πηγενέλα την ημέρα για να βλέπει 8 ώρες περισσότερο τη μέρα, μία μέρα την εβδομάδα το παιδί? Στο όνομα της ρύθμισης ζητημάτων, φίλες και φίλοι, που αφορούν την αύξηση των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες, εξελίσσεται σήμερα μία συζήτηση για τη λεγόμενη οδηγία για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Η προσπάθεια που γίνεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή η οδηγία να ψηφιστεί πριν τις ευρωεκλογές. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις που γίνονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Κοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο, αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μία πάρα πολύ επικίνδυνη οδηγία, προσαρμοσμένη στα συμφέροντα της εργοδοσίας πλήρως. Γιατί εισάγει απαράδεκτα τεκμήρια για να αποδείξει κάποιος ότι είναι εργαζόμενος και όχι αυτοαπασχολούμενος, προωθεί τη χρήση αλγορίθμων με κριτήρια που εντείνουν την εκμετάλλευση και οδηγούν στην εργασιακή εξουσίωση τους εργαζόμενους. Αντίστοιχα, αυτή η συζήτηση για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες συνδυάστηκε το προηγούμενο διάστημα με την θεσμοθέτηση του λεγόμενου δικαιώματος στην αποσύνδεση. Αλλά όμως το δικαίωμα στην αποσύνδεση, όπως τεκμηριώνεται, επιχειρεί να κατοχυρώσει όλο το απαράδεκτο πλαίσιο, το οποίο μονιμοποιεί και επεκτείνει στο έπακρο την τηλεργασία, εντείνει την παρακολούθηση των εργαζομένων από τα φοντικά με νέους τεχνολογικούς τρόπους, αποξενώνει τους συναδέλφους μεταξύ τους, επιβάλλει μια νέα μορφή ευελιξίας που ωφελεί τους εργοδότες και αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας, σβήνοντας την πραγματικότητα τα όρια μεταξύ χρόνου εργασίας και ελεύθερου χρόνου ανάπαυσης. Άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ σε αυτή τη θητεία ήταν το θέμα της υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους. Τα ανύπαρκτα πραγματικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια από την πλευρά των εργοδοτών και του κράτους αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα για τη μείωση του κόστους εργασίας και την αύξηση της κερδοφορίας. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία μιλά για επαγγελματικούς κινδύνους, συνδέοντάς τους όμως μόνο με το γνώμονα της διασφάλισης, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, η οποία είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που δίνει τον τόνο σε αυτά τα ζητήματα, νομιμοποιεί τη διάλυση των κρατικών υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, υπερασπίζεται την ευελιξία, την κινητικότητα, την εφαρμογή ευρωενωσιακών κανόνων προς όφελος ιδιωτών και επιχειρήσεων. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και το πρότυπο για τη μετατροπή του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας που πήγε στην Ελλάδα σε δίθεν ανεξάρτητη αρχή από τον νόμο Έκτρωμα Χατζηδάκη, με τα τραγικά αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Το προσωπικό, το υλικό, να μην αρκεί να κάνει ελέγχους, είναι πραγματικά λιγότερη από σταγόνα στον ωκεανό η έλεγχη που μπορεί να πραγματοποιήσει η νέα αρχή εργασίας, όπως το χαρακτηρίσαμε. Εξάλλου, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια, που αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά από οδηγίες που εγκρίθηκαν, για παράδειγμα, σε σχέση με τους επαγγελματίες οδηγούς στις μεταφορές ή τους επαγγελματίες οδηγούς στον τουρισμό, όπου με στόχο το μεγαλύτερο ξεζούμισμά τους συρρυκνώνουν την υποχρέωση για διάλειμμα και ξεκούραση, αυξάνοντας τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, πράγμα που μπορεί να έχει οδυνηρές συνέπειες και για τους ίδιους και για τους επιβάτες τους. Αυτή, φίλες και φίλοι, η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα συνδυάζεται με το χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και την απεργία, μέσα από ένα πλέγμα δίθεν δικαιωμάτων που έχει σαν βάση τον αντιδραστικό ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα που είπαμε πριν. Σε πλήρη αντιστοιχεία με την επίθεση σε μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, εργασιακές σχέσεις, βρίσκεται και η επίθεση στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των απόμαχων της δουλειάς. Η στρατηγική λεγόμενη της ενεργούς γύρανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει, για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη-μέλη όπως οι Βαλτικές χώρες, να είναι το προσδόκιμο ζωής χαμηλότερο από την ηλικία συνταξιοδότησης. Μια τάση που γενικεύεται σήμερα σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ συνεχίζεται και το πετσόκομμα των συντάξεων. Με την οδηγία 10 για το Ευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατρέπεται από συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό, σε επένδυση, σε χρηματοοικονομικό προϊόν, με στόχο την εξασφάλιση εγγυημένων κερδών στους ιδιωτικούς ομίλους, καθώς ο κλάδος της ασφάλισης αποτελεί έναν πολύ κερδοφόρο κλάδο. Και αν όταν φτάσουν στη σύνταξη οι εργαζόμενοι, και αν και όταν φτάσουν στη σύνταξη πια οι εργαζόμενοι,
βρίσκονται βέβαια αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα υγείας, καθώς οι αναδιαρθρώσεις στην αγορά εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη πρόωρη φθορά της υγείας των εργαζομένων, όπως αποδεικνύεται με μια σειρά ρυθμίσεις που περιγράψαμε πριν, διευθέτηση χρόνου εργασίας, αύξηση του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, αύξηση των είδων των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Με συγχωρείτε, και άλλα. Φίλες και φίλοι, αυτά είναι ορισμένα από τα όπλα, τα εργαλεία, τους μηχανισμούς που οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες χρησιμοποιούν για να εφαρμόσουν τις λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, αυτές δηλαδή που διαμορφώνουν την εργασιακή ζούγκλα, όπως είπαμε εξ αρχής, αυτές τις οποίες επικαλούνται και όλες οι αστικές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων και στη χώρα μας και στα άλλα κράτη-μέλη, για να κάνουν να προσαρμόσουν σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση την εργατική νομοθεσία. Τα δικά μας όπλα, τα όπλα της εργατικής τάξης των εργαζομένων, για να αντιμετωπίσουν αυτή την άγρια επίθεση στα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες τους, είναι και αυτά συγκεκριμένα. Είναι η οργάνωση της αντεπίθεσης. Είναι η συσπήρωση στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ, η αλλαγή των συσχετισμών για την κατάκτηση όρων δουλειάς και ζωής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής. Σε αυτόν τον αγώνα πρωταγωνιστεί το ΚΚΕ και σε αυτόν τον αγώνα συμβάλλει και η ευρωκοινοβουλευτική μας ομάδα. Αυτοί οι πάλι φίλες και φίλοι, για να έχει αποτελέσματα, είναι αναγκαίο να συνδυάζεται με την πάλι ενάντια στη γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, που εκπροσωπείται από τις γνωστές σε όλους μας και στην Ελλάδα δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, του εργατοπατερισμού, της κοινωνικής συνένεσης, των διαφόρων αποχρώσεων της σοσιαλδημοκρατίας του οπορτουνισμού, άλλοτε χώρια και άλλοτε όλοι μαζί. Εκείνον δηλαδή που με τη στάση τους και τη δράση τους απέναντι στις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις της εργατικής τάξης, υπονόμευσαν και λιδόρισαν τους εργατικούς αγώνες, οδήγησαν στη φθορά του εργατικού συνδικαλιστικού κίνημα. Σημαντική πλευρά της ευρωενωσιακής στρατηγικής είναι η πρημοδότηση τέτοιων δυνάμεων, όπως αυτές που συσπηρώνονται στην εργατοπατερική διεθνή, που είναι και μόνιμος τρόφιμος των ευρωενωσιακών θεσμών, μιλάμε για την ΙΤΟΥΚΣΕ, τη Ομοσπονδία των Ελεύθερων Συνδικάτων, όπου η χάρη της ενεπλάκησε σε μια σειρά από σκάνδαλα το τελευταίο διάστημα, ακόμα και στο ίδιο το Qatar Gate, σαν γνήσιος απολογητής του εκμεταλλευτικού συστήματος και της αμαρτωλής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λόμπι και των μονοπωλίων, πάνω στους τάφους των χιλιάδων νεκρών εργατών στα έργα του Μουντιάλ. Έργα που να μην ξεχνάμε, όσο και αν προσπαθεί να γίνει μια προσανατολιστική συζήτηση που ενδεχομένως ενταθεί και μπροστά στις ευρωεκλογές, πρωτοστάτησαν για να γίνουν τα έργα αυτά με τους χιλιάδες νεκρούς μεγάλη ευρωπαϊκή κατασκευαστική όμιλη. Δυνάμεις τέτοιες του κοινωνικού εταιρισμού των εργατοπατέρων, οι οποίες υπερασπιζόμενοι την ταξική συνεργασία, τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των εκμεταλλευόμενων και των εκμεταλλευτών, το δίθεν ρεαλισμό των αιτημάτων, στριμώχνουν τους αγώνες των εργαζομένων στην νομιμότητα του άδικου αντεργατικού πλαισίου που έχουν νομοθετήσει όλες οι αστικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που επιδιώκουν σε τελική ανάλυση το εργατικό κίνημα να είναι χειροκροτητής της μίας ή της άλλης παράταξης της κυβερνητικής εναλλαγής, υποβαθμίζοντάς το σε εξάρτημα της αστικής δημοκρατίας, της δικτατορίας των μονοπωλίων δηλαδή, καλλιεργώντας κάλπικες προσδοκίες, οι οποίες διαψεύδονται πάντοτε και μερικές φορές παταγωδώς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη αποδεικνύουν ότι για την εργατική τάξη, για τους βιοπαλαιστές και την φτωχολογιά, στον καπιταλιστικό κόσμο δεν υπάρχει παράδοση. Οι μεγάλοι αγώνες που έγιναν σε Γαλλία για το ασφαλιστικό, στην Βρετανία στους γιατρούς, στη Γερμανία στις μεταφορές, στους εκπαιδευτικούς, στην Ισπανία στους υγειονομικούς, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και αλλού, ήταν αγώνες με μεγάλη μαζικότητα, με ένταση, με ανεβασμένες μορφές πάλης. Αγώνες που ασκούν επίδραση στο εργατικό κίνημα σε όλη την Ήπειρο. Αγώνες οι οποίοι πυροδοτήθηκαν επειδή οι λαοί της Ευρώπης ακριβώς βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια επίθεση, την ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης, την ακρίβεια, τη μείωση του εισοδήματός τους, την ενεργειακή φτώχεια, τη φορολαιλασία για να θωρακιστεί κερδοφορία των ομίλων. Στους δρόμους του αγώνα αυτή την περίοδο βρίσκονται και οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη και εδώ στο Βέλγιο, που σήμερα υπάρχει αγροτική κινητοποίηση και συσταλτήριο, αλλά βεβαίως βρίσκονται και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας μας, οι οποίοι αναδεικνύουν τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, που συνδέεται με την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίες βέβαια για τον λαό φτάνουν στον ουρανό όταν χρειάζεται να τις αγοράσουμε, αφού μέσω από αυτά τα κανάλια κερδίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και θησαυρίζουν οι όμιλοι με τη στήριξη των συμβιβασμένων ηγεσιών στο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα. Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε εμβληματικούς αγώνες και σκληρές ταξικές αναμετρήσεις.
η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προσπάθησε και ανέδειξε με εκδηλώσεις εδώ στις Βρυξέλλες μεγάλους αγώνες που έγιναν στη χώρα μας. Όπως οι αγώνες στις προβλήτες της Κόσκο, όπως η στάση και τα αιτήματα των εργαζομένων στα λιμάνια και μπροστά στον υπεριαλιστικό πόλεμο, όπως την απεργία των διανομέων της eFood. Καταθέσαμε αναφορά και στηρίξαμε και αναδείξαμε με ερωτήσεις τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για το ξεπούλημά της. Μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Ντεμπών, που ο Σονούκο θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από το ΣΥΜΠΑΝ, διοργανώσαμε συνέντευξη τύπου στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με συνδικαλιστές εργαζόμενους του ΟΣΕ. Οι παρεμβάσεις, είτε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, είτε με ερωτήσεις προς την Κομισιόν, ήταν εκατοντάδες, αναδεικνύοντας από τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία μέχρι τη στήριξη αγώνων και διεκδικήσεις σωματείων και συνδικάτων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαλύψαμε τον αντεργατικό ρόλο και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι αποτελεί εχθρό του εργαζόμενου λαού μαζί με τις αστικές κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη της. Φίλες και φίλοι, αποδεικνύεται ότι σε συγκεκριμένες περιόδους μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκες απότομης αφύπνισης των λαϊκών μαζών και ανόδου του εργατικού λαϊκού κινήματος, με διεργασίες που θα συνδέονται και με την άνοδο της ταξικής πάλης αλλά και της ίδιας της πολιτικής συνείδησης των εργαζομένων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλού πιο αργά, αλλού πιο γρήγορα, ανασυγκροτούνται μαχητικές δυνάμεις που θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της ταξικής γραμμής μέσα στο κίνημα, όπως δυνάμεις σωματείων, συνδικάτων, εργατικών κέντρων που συσπηρώνονται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Δυνάμεις που μέσα στις συνθήκες της επίθεσης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων σε βάρος της εργατικής τάξης τονίζουν χωρίς περιστροφές ότι η λύση μπορεί να τη δώσει η εργατική τάξη, συσπηρωμένη στα συνδικάτα της, διαμορφώνοντας συγκεκριμένα αιτήματα που απαντούν στις δικές της ανάγκες και όχι στις επιταγές των αστικών κυβερνήσεων και των ομήλων. Αιτήματα όμως η επαναφορά και η διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η σταθερή και μόνιμη δουλειά με μείωση του εργάσιμου χρόνου στην Ελλάδα το πεντήμερο 7-35 ώρες, ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό, διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, άμεσα μέτρα ανακούφισης της εργατικής τάξης από την αβάσταχτη ακρίβεια, τις αυξήσεις στο ρεύμα, στα βασικά αγαθά του λαϊκού νοικοκυριού, την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα άλλα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση των ειδικών φόρων, το σταμάτημα βεβαίως πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών. Αντικειμενικά, κάτω από το βάρος της αντιπαράθεσης η οποία διεξάγεται, τίθεται στο επίκεντρο προσανατολισμός της εργατικής λαϊκής πάλης στην ολομέτωπη σύγκρουσή της με την αστική τάξη, το κράτος, τα κόμματά της, τις διεθνείς της συμμαχίες. Σε αυτά τα πλαίσια, εκτιμάμε ότι η δική μας παρέμβαση, η παρέμβαση των κομμουνιστών, αποκτά μεγάλη σημασία και αυτοτελώς με την επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, που αποτελεί, αν θέλετε, όρο για την άνοδο της απαιτητικότητας και της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων, όρο για την εξαγωγή και γενίκευση πολιτικών συμπερασμάτων, όρο για την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων και την ενίσχυση του ρεύματος της αμφισβήτησης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής της εξουσίας του κεφαλαίου. Για να δυναμώσει η συσπήρωση εργατικών λαϊκών δυνάμεων και να οικοδομηθεί ισχυρή κοινωνική συμμαχία σε αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική βάση στην πάλη για τη μοναδική φιλολαϊκή λύση που είναι η ανατροπή του καπιταλισμού και η οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Με τη δική μας παρέμβαση μπορεί να συνειδητοποιήσει ένα μεγαλύτερο τμήμα της εργατικής τάξης, της λαϊκής πλειοψηφίας, ότι στις ανάγκες τους αλλά και στην ίδια την εποχή μας σήμερα αντιστοιχούν το νέο, το πρωτοποριακό, οι νέες κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής, η εργατική εξουσία. Αυτή η κατεύθυνση αποτελεί εγγύηση για την ανάπτυξη αγώνων, οι οποίοι δεν θα ενσωματώνονται, δεν θα γίνονται μπαλάκι ενδοαστικών αντιθέσεων για μια κυβερνητική εναλλαγή, αλλά θα διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας του υποκειμενικού παράγοντα. Αυτός ο προσανατολισμός του αγώνα της εργατικής τάξης, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτελεί εγγύηση για την πάλη που μπορεί σήμερα να αντιστέκεται, να διεκδικεί, να αποσπά κατακτήσεις για τους εργαζόμενους, να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να εφαρμόζονται μέτρα για την ασφάλεια στην εργασία, να βελτιώνονται οι όροι εργασίας, όπως και έγινε σε μια σειρά επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα κάτω από την παρέμβαση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Σε τελική ανάλυση, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μια πάλη που αμφισβητεί την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και συνδέεται με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, της μοναδικής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα στην εργατική τάξη και στο λαό, αλλά και μέσα στους αντιδραστικούς θεσμούς όπως το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί με ανανεωμένες δυνάμεις να ενημερώνει έγκαιρα για τις αντιλαϊκές εξελίξεις
να ξεμπροστιάζει τα αστικά κόμματα για τις επιλογές τους, να βοηθά στην οργάνωση, την υπεράσπιση της εργατικής λαϊκής πάλης, θέτοντας όλες του τις δυνάμεις στη διάθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος.